Πάμε λοιπόν στα μηνύματά σας. Ο κύριος Νίκος από την Αθήνα σε παλαιότερη πρόσφατη σχετικά εκπομπή μας, έτσι 20/12, με συγχωρείτε, μας είχε ρωτήσει γιατί να μην ενωθεί η Ανατολική με την Δυτική Εκκλησία, αφού είναι χριστιανικές εκκλησίες και οι δύο. Το είχαμε διαβάσει τότε, λίγο γρήγορα, αλλά είχαμε πει ότι θα το σχολιάσουμε σε μια επόμενη εκπομπή μας, λόγω του ότι είναι ένα κέριο ερώτημα, θα έλεγα, πολύ σημαντικό και χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα. Εν τω μεταξύ, εσείς στο 210-25-13-10, 210-25-87-283, μπορείτε να τηλεφωνείτε και να θέτετε όποιο ερώτημα θέλετε ή να καταθέτετε τη δική σας άποψη για οτιδήποτε σας ενδιαφέρει. Και σήμερα, επαναλαμβάνω, όλη μας η εκπομπή θα ασχοληθεί μόνο με τα ερωτήματά σας, και τα προηγούμενα αλλά και τα σημερινά. Αγαπητέ μου Νίκο, τα τελευταία χρόνια γίνεται μία έτσι μεθοδευμένη προσπάθεια προκειμένου να γίνει η ένωση των εκκλησιών. Αυτή η προσπάθεια όμως δεν έχει αγνά ελαττήρια και κίνητρα. Αυτή η προσπάθεια δεν στηρίζεται, δεν ερείδεται επάνω εις τα χνάρια των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων και όλων εκείνων των οποίων μας άφησαν η Ιερά Παρακαταθήκη, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Ευαγγελιστέ, ο Κύριός μας και γενικότερα όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι Οικουμενικές και Τοπικές Σύνοδοι. Αλλά γίνεται μία προσπάθεια, έχει καλλιεργηθεί βεβαίως τεχνιέντος, έχει περάσει πλέον αυτό το μήνυμα στον κόσμο. Δυστυχώς αυτήν την προσπάθεια συνέβαλε πολύ και η έλευση του Πάπα στην Ορθόδοξη Ελλάδα μετά από μία χιλιετία και περισσότερο που είχε ο Πάπας να πατήσει, ίσως είναι και περισσότερο, αλλά 1000 χρόνια είναι σίγουρα στην Ορθόδοξη Ελλάδα και λοιπά και λοιπά. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Να πούμε ότι μπορεί να είναι χριστιανική η παπική εκκλησία ή αν θέλετε η Ρωμαιοκαθολική όπως τη λένε, έτσι, δεν είναι Ρωμαιοκαθολική, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι ήθιστε να λέγεται, έτσι αυτό αποκαλείται, ή η Καθολική Εκκλησία, που ούτε και Καθολική είναι, διότι η Καθολική λέει είναι Ορθόδοξη Εκκλησία, μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι Καθολική, γι' αυτό και λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Καθολική Εκκλησία είναι μόνο η Εκκλησία του Χριστού, η οποία βρίσκεται σε όλο τον κόσμο, καθολικά, σε όλη την Οικουμένη. Και όχι, όπως λέμε, οι παπικοί, οι καθολικοί, οι οποίοι έχουν σφετεριστεί το όνομα αυτό. Η παπική Εκκλησία, το Εκκλησία βεβαίως σε εισαγωγικά, σε όσους αρέσει, όσους δεν αρέσει, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Αυτά διδάσκουν οι Άγιοι της πίστεώς μας, αυτά λένε οι πατέρες μας, αυτά λέμε και εμείς με ταπείνωση φυσικά, με σεβασμό και αγάπη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αγαπάμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, δεν πρέπει να έχουμε καλές επαφές μαζί τους. Λοιπόν, η παπική εκκλησία άρχισε πολύ νωρίς να ταράσει λίγο τα νερά της Εκκλησίας του Χριστού με τις καινοτομίες της, με τις καινοφανείς, θα λέγαμε έτσι, θέσεις τους, με το φιλιόγβε, με το πρωτείο του Πάπα, με τον εγωισμό, την υπερηφάνεια του Πάπα κλπ. Και άλλα πολλά τα οποία προέκυψαν στη σειρότερα, πλήθος, μία σειρά δηλαδή από πλάνες και υπερβολές έως και αιρέσεις, έτσι όπως είναι το φιλιόγβε, είναι αίρεσεις. Το φιλιόγβε είναι το δόγμα εκείνο που πιστεύουν η παπική εκκλησία, ότι το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται και εκ του Υιού. Ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται μόνο εκ του Πατρός. Και στο Πνεύμα το Άγιο το εκ του Πατρός εκπορευόμενο ομολογούμε εις το σύμβολο της πίστεώς μας, το οποίο βγαίνει βεβαίως και μέσα από το Ευαγγέλιο που το είπε ο ίδιος ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο το οποίο εκπορεύεται, ο εκ του Πατρός εκπορεύεται.
Η Καθολική λοιπόν κάποια στιγμή, η Παπική, η Δυτική Εκκλησία αν θέλετε, βγήκε, άρχισε δειλά-δειλά από τον 5ο, 6ο, 7ο αιώνα, 9ο, 8ο, 9ο αιώνα έτσι άρχισε να επικρατεί σε μεγαλύτερο βαθμό και κλίμακα και σταθεροποιήθηκε τον 10ο αιώνα, όπου έγινε και το σχίσμα το 1054 μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Το φιλιόκβε λοιπόν, η εκπόρευση και εκ του Υιού, φιλιόκβε, το κβε σημαίνει και το φίλιο σημαίνει Υιός και εκ του Υιού, το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή, το οποίο εκπορεύεται και εκ του Υιού. Είναι θέμα δογματικό, έτσι, και συνεπάγεται ότι όποιος το πρεσβεύει αυτό το πράγμα γίνεται αιρετικός. Έτσι, αίρεση σημαίνει, βγαίνει από το αιρέομαι, αιρούμαι, που σημαίνει εκλέγω, προτιμώ, έχω δηλαδή μπροστά μου κάποια πράγματα και κάνω μία επιλογή και λέω αυτό το δέχομαι, εκείνο δεν το δέχομαι, αυτό το δέχομαι, εκείνο το απορρίπτω. Πράγμα το οποίο καθιστά αυτόν τον οποίο το κάνει, έτσι, και το εγκολπώνεται και το κηρύττει στη συνέχεια, αιρετικό. Διότι αποδεχόμεθα καθολικά, γενικά, ολοκληρωτικά, ό,τι μας έχει παραδοθεί μέσα από την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, από την Ιερά Παράδοση, ό,τι μας έχει παραδοθεί χωρίς να αλλοιώνουμε ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία. Η Δυτική λοιπόν, η Δυτική Εκκλησία, ο Πάπας κάποια στιγμή αλλίωσε το δόγμα αυτό της πίστεώς μας, αυτό το οποίο επρέσβευον συνολικά, καθολικά η Εκκλησία του Χριστού ανά την Οικουμένη, έτσι, το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται εκ του Υιού, ήρθαν αυτοί